Λιγότερο από μία εβδομάδα έχει μείνει για το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα δεν λείπουν στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου. Το ζήτημα των υποδομών και της καθαριότητας απασχολεί έντονα τους καθηγητές. Όπως είναι το πρόβλημα του αμφιθεάτρου, το οποίο έχει ήδη καταγραφεί εδώ και 3 χρόνια η σκεπή του που μπάζει νερά, και ένα κλιματιστικό το οποίο δεν έχει φτιαχτεί, οπότε δεν υπάρχει θέρμανση και ψύξη. Δηλαδή 2 καθαρίστρες με τετράωρα στη θέση 2 με ολόκληρο ωράριο που είχαν, 2 μόνιμες δηλαδή. Δεν έχουμε μια μόνιμη καθαρίστρια και αυτές οι 2 που έρχονται στην περσινή χρονιά, η σύμβασή τους δεν κάλυπτε τις ανάγκες του σχολείου. Ένα επίσης θέμα που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο το Μουσικό Σχολείο είναι και τα κενά σε καθηγητές, με αποτέλεσμα αρκετά μαθήματα ειδικοτήτων να καθυστερούν να ξεκινήσουν. Περιμένουμε λοιπόν, έχουμε δώσει τα κενά, περιμένουμε μέχρι και σήμερα το βράδυ να μάθουμε πόσα άτομα θα έρθουν στη Ζάκυνθο και από εκεί και πέρα να διανεμηθούν μέσα στη βδομάδα και να ξεκινήσουμε από βδομάδα να ξέρουμε πόσοι και ποιοι θα έρθουν στο σχολείο μας. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι σοβαρά, στις Πανελλήνιες το σχολείο είχε επιτυχία 100% αφού και οι 16 μαθητές που συμμετείχαν πέρασαν σε κάποια σχολή. Βεβαίως και τα πρωτίστως τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου που είχαμε επιτυχία στο 100% εφέτος, 16 στα 16 παιδιά, σε πολλά τμήματα, σε όλη την Ελλάδα, γενικής παιδείας αλλά και μουσικής παιδείας. Οι καθηγητές από την πλευρά τους ζητούν οι τοπικές αρχές να βοηθήσουν το Μουσικό Σχολείο να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του και να έχει σημαντικές επιτυχίες. Και έχουμε στείλει και έγγραφα να κάνουν τη μελέτη όσον αφορά το τι χρειάζεται και σε κόστος και να δουν τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει. Τα έχουν καταγραφεί και περιμένουμε και στη συζήτηση, και αυτά είπαμε και απάνω στην συνάντηση που είχαμε. Ζητήματα όπως η σύντηση και η καθαριότητα είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, που ξεκινάει και πάλι με προβλήματα τη φετινή χρονιά.